τι κάνετε. Μετά την καταιγίδα η Ιλιά Κάβα. Και χαίρομαι που μπορούμε πια να θεσμοθετούμε αυτή την επικοινωνία και πρόθεσή μου είναι να την σταθεροποιήσουμε μια φορά το μήνα, να μπορούμε να έχουμε μια εφόλυση συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα, να σας ενημερώνω για το τι συμβαίνει σε επίπεδο κυβερνητικού έργου και βέβαια να ακούω και τις δικές σας προτάσεις και απόψεις και εντυπώσεις. Είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι είδα επίσκεψη στη Θράκη και με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας, γιατί η Θράκη, παρά κάποιους ανυπόστατους ισχυρισμούς που εξακολουθούμε να ακούμε, παραμένει ένα παράδειγμα ισονομίας και ισοπολιτείας. Μια πολιτική που έχει εμπεδοθεί εδώ και 30 χρόνια και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια, η Θράκη έχει και την ιδιότητα, ειδικά η περιοχή της Ξάνθης, τώρα να μας δίνει κάποια μικρά ενισχυμένα επιδημιολογικά φορτία και θα χρειαστεί μια ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα, όπως νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει συνολικά αποτελεσματικά τα ζητήματα της πανδημίας. Και περνάμε βέβαια τώρα στην επόμενη φάση, όπου πια σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η ανάταξη της οικονομίας. Γνωρίζετε τις προτάσεις τις οποίες έχει ήδη νομοθετήσει η κυβέρνηση, πρωτίστως για την στήριξη της απασχόλησης. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, να είναι η ύφεση του 2020 όσο το δυνατόν λιγότερο έντονη, έτσι ώστε η ανάκαμψη του 2021 να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή. Πιστεύω ότι υπάρχει και μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της επιτυχίας της χώρας στην αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κρίσης και της δυνατότητάς της να μπορέσει να ανακάμψει γρήγορα οικονομικά, καθώς πιστεύω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή με αυξημένη αξιοπιστία στο εξωτερικό. Ανοίγει και σήμερα η πλατφόρμα για το Ταμείο Γεωδοσίας, 7 δισεκατομμύρια τα οποία εκτιμούμε ότι θα πέσουν στην αγορά για να στηρίξουν την ρευστότητα των επιχειρήσεων. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς κυβέρνησης και έχουμε ελπίζω οι τράπεζες να κινηθούν γρήγορα ώστε να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια χωρίς περιττές πρόσθετες εξασφαλίσεις και με μεγάλη ταχύτητα στην αγορά και κυρίως επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Χαίρομαι πολύ κύριε Πρόεδρε που σας ξαναβλέπω και που οι συνθήκες σιγά σιγά ομαλοποιούνται έτσι ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε συνολικά σε χώρα στην ομαλότητα. Ξεκίνησα ήδη και ένα κύκλο επαφών με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε καλά και ίσως λίγο κακά νέα με την έννοια των εντάσεων που συνεχίζονται από την μεριά της Τουρκίας. Πράγματι, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτή η γενναία ενίσχυση και η γενναία, τολμώ να πω, απόφαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της οικονομίας, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις, οι δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία που περάσαμε και ακόμη δεν έχουμε με βεβαιότητα ξεφύγει. Αλλά υπάρχει μια ευκαιρία τώρα για τη χώρα, που ίσως να είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε το παροϊκό μας μοντέλο και το αναπτυξιακό πρόσωπο της χώρας, νομίζω. Αυτό είναι ένα βάρος βέβαια που πέφτει κυρίως εσάς, η κυβέρνηση. Αλλά είναι μια ευκαιρία σαν χώρα συνολικά να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Όπως είπατε, βρέθηκα πρόσφατα στη Θράκη αυτές τις μέρες, θα τα πούμε αναλυτικά. Και είχα την ευκαιρία να δω έτσι τα προβλήματα, τις δυσκολίες, αλλά και τη δυναμική αυτών των ανθρώπων που είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμπατριώτες μας και συμβιώνουν αρμονικά επί τόσες δεκαετίες πια. Ταυτόχρονα έχουμε τα προβλήματα με τους γείτονες, οι οποίοι συνεχίζουν έτσι να δημιουργούν εντάσεις και να αμφισβητώντας κάθε έννοια καλής γειτονίας, να θέτουν θέματα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, στο οποίο είναι προφανής νομίζω από όλους μας η απάντηση, ότι πάντα θα τα προστατεύουμε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις με σταθερότητα, με αυτοπεποίθηση και πάντα με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, όπως κάνει πάντα, θα συνεχίσει να το κάνει και τώρα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και σε αυτήν την ένταση, την οποία θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν την επιθυμεί και σίγουρα δεν την
προχωρηθεί. Είμαι απόλυτο σίγουρο ότι θα έχουμε και την απόλυτη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσουμε, ελπίζω, να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο, στέλνοντας όμως ένα σαφές μήνυμα ότι μια ένταση την οποία δεν προκαλούμε εμείς δεν μπορεί να οδηγήσει αυτόματα σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε και σε μια βελτίωση των σχέσεων μας με την Τουρκία. Και το θετικό είναι, πέρα από τη σταθερότητα της ελληνικής θέσης, ότι όσο και τώρα τελευταία, με όσους προέδρους άλλων χωρών, πριν λίγο μιλούσα με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας, έχω επικοινωνήσει, είναι σταθερή η στήριξή τους και ο ίδιος μάλιστα μου εξέφρασε αυτή τη θέση. Έγιναν όλα κατανοητά, νομίζω, η θέση της Ελλάδας στον Εύρο. Ήταν πολύ κρίσιμη η εξέλιξη εκείνη. Αλλά και τώρα οι νεότερες εξελίξεις στα θέματα της Τουρκίας και συμφωνίας με τη Λιβύη. Έχουμε τουλάχιστον κάποιους. Αρκετούς, θα έλεγα, συμμάχους. Σας διαβεβαιώνω ότι η στήριξη της Ευρώπης και σε διμερές επίπεδο, με όλες τις επαφές που είχα, αλλά και η θεσμική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά δίκαια είναι δεδομένη. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Και νομίζω ειδικά στο ζήτημα του Εύρου και της φύλαξης των συνόρων μας επιβεβαιώθηκε και περίτρανα όταν λίγες μέρες μετά την έξαρση που είχαν στις αρχές Μαρτίου βρέθηκε στον Εύρο ολόκληρη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας αυτό το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει την προστασία φύλαξης όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών συνόρων, θα την επιτελεί αυτή την αποστολή στο ακέραιο και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.